και η ευλογία του Θεού να σας σκεπάζει. Κάθε αρχή έχει από μόνη της κάτι φωτεινό, την ελπίδα για κάτι καλύτερο, για κάτι αληθινό. Γι' αυτό και κρύβει μέσα της ένα αίσθημα χαράς. Μέσα στην Εκκλησία, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, αυτή την ελπίδα την έχουμε στο Χριστό και μόνο. Γι' αυτό και δεν την χάνουμε. Επί των Κύριων ελπίδα πάστης και κτημένους, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων. Από την άλλη πλευρά, η κοσμική καθημερινότητα δεν αντανακλά αυτό το φρόνημα. Τα τελευταία χρόνια όλο και σκοτεινιάζει το στερέωμα των επίγειων ελπίδων μας. Αυτά τα ξεκινήματα μας κουράζουν. Ακόμη και οι γιορτές μας θλίβουν. Ούτε τις ευχές δεν τις πιστεύουμε. Και η φετινή εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει με αρκετή αναστάτωση και αβεβαιότητα στη πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως και με χειρότερες προϋποθέσεις από άλλες επίσης δύσκολες χρονιές. Τις μέρες αυτές πολλά θα ακουστούν, μάλιστα φέτος και με προεκλογική χρειά. Και αν αυτά αντανακλούσαν πραγματικούς στόχους, αυτό θα ήταν οπωσδήποτε ελπιδοφόρο. Αν όμως εκφράζουν καιροσκοπικές υποσχέσεις που εκφέρονται από χείλη που διαρκώς διαψεύδονται, τότε το αδιέξοδο μεγαλώνει. Το σενάριο είναι όντως αποκαρδιωτικό. Βομβαρδισμός εκλογικών αναμετρήσεων που βαθαίνουν η κάθε μία περισσότερο το ήδη βαθύ ρήγμα της εθνικής ενότητος, αλλά επάλληλα μνημόνια μακροχρόνιων δεσμεύσεων και διαδοχικών υποχωρήσεων, συνεχείς εναλλαγές και ανασχηματισμοί προφανώς αποτυχημένων κυβερνήσεων, ασυνέπεια υποσχέσεων, βεβαιασμένες ψηφίσεις νομοσχεδίων που καταστρέφουν την ασφάλεια, το έθνος, την οικογένεια, περιθωριοποιούν την Εκκλησία και καταλύουν τους θεσμούς, περιορισμών στις οικονομικές συναλλαγές, εκρητική ανεργία, δραματική υπογεννητικότητα, μαζική μετανάστευση του νεανικού δυναμικού της πατρίδας μας, μετακινήσεις κατατρομαγμένων προσφύγων από τόπους ασύλληπτης δυστυχίας και πολεμικού παραλογισμού στις γειτονιές μας. Όλα μαζί αλλοιώνουν το εθνολογικό χάρτη και απεργάζονται με πρωτοφανή ορμή την καταστροφή του πολιτισμού, της εθνικής ταυτότητος, κάθε εκμάδας πνεύματος σε αυτόν τον τόπο, συντρίβοντας την καθημερινότητα και ισοπεδώνοντας τα οράματα για το μέλλον. Όπως λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, συνοχή εθνών εν απορία ηχούς εις θαλάσσης και εις άλλους. Και το επιστέγασμα όλων αυτών ότι σήμερα οδηγούμαστε και πάλι στις κάλπες, είτε χωρίς να καταλαβαίνουμε τον λόγο τους, είτε για να ψηφίσουμε παραπληροφορημένοι, είτε για να επιλέξουμε χωρίς τη δυνατότητα να επιλέξουμε, έχοντας να διαλέξουμε μόνο ανάμεσα σε αυτό που δεν αξίζει και σε αυτό που δεν πρέπει. Και το χειρότερο, μέσα σε λίγα χρόνια δοκιμάσαμε όλες τις πολιτικές παρατάξεις, αυτοί δε επιμένουν να αναμασούν αναλήθειες και δικαιολογίες, συνεχείς εκλογές και καθόλου εκλογές. Δεν υπάρχει πλέον ούτε ηγέτης, ούτε αξιόπιστη πολιτική πρόταση, ούτε και ελπίδα. Διερωτάται κανείς πώς υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που θέλουν να κυβερνήσουν και πολίτες που δέχονται να ψηφίσουν. Και πώς παρά τα αυτά έχουμε συνέχεια εκλογές, από τις οποίες πάντοτε προκύπτουν αυτοί που θα αποτύχουν, και όλα αυτά με την ψήφο μας. Εμείς όμως, ενώ θλιβόμαστε, δεν απογοητευόμαστε, γιατί υπάρχει λύση. Για να λυτρωθούμε από τις αλλεπάλληλες εκλογές, μας χρειάζεται η ενότητα όλων, και τότε όλοι μαζί μπορούμε. Η λύση δεν θα έρθει από ένα μόνο κόμμα, αλλά από έναν ενωμένο λαό. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται αφενός μεν η δική μας αλλαγή, αφετέρου δε η βοήθεια του Θεού. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και φρόνημα. Και μόνο τότε μετά βεβαιότητος να πούμε ότι δεν θα αφήσει ο Θεός. Η αναζήτηση των ενόχων για αυτή την κατάσταση δεν πρόκειται να μας γλιτώσει από τον κατήφορο. Δεν είναι δυνατόν μόνο οι άλλοι να μας φταίνε, είτε αυτοί λέγονται Ευρωπαίοι, είτε τα άλλα, από το δικό μας
κόμματα, είτε σκοτεινές δυνάμεις, είτε ατυχείς συγκυρίες, είτε κάποιοι διαπλεκόμενοι, είτε οτιδήποτε άλλο εκτός από μας. Κανείς δεν μας φταίει που αντικαταστήσαμε την αριστεία με τον οχαδελφισμό, το σεβασμό με το θράσος, την πίστη μας στο Θεό με την ασέβεια και τον σκληρό αθεϊσμό, την ευγένεια για την αλαζονική προκλητικότητα, την αγωνιστικότητα με την υποτέλεια, τα οράματα με την αδιαφορία, την εξουσία με την απαξίωση και τη χειδαιότητα, το πολιτισμό με τον μειονεκτικό μιμητισμό, την ευεργετικότητα με την εκμετάλλευση. Και δυστυχώς, μία τέτοια διαπίστωση δεν απέχει και πολύ από την αλήθεια. Μαζί με τη νέα εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει και η σχολική. Και όπως σε κάθε αρχή προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε βάσιμες ελπίδες για κάτι καλύτερο, έτσι και φέτος αφήνουμε τις σκέψεις μας κοντά στους γονείς και δασκάλους, κοντά στα παιδιά, μιας και τα παιδιά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή μας, η δε Εκκλησία ό,τι ιερότερο, για να πάρουμε φωτισμό και βοήθεια στον αγώνα μας γι' αυτά. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, επιτρέψτε μου να πω ότι ο μεγάλος ασθενής δεν είναι βέβαια η οικονομία μας, ούτε η πολιτική σοβαρότητα, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε η άγνοια των υπαιτίων, αλλά είναι η παιδεία μας. Παιδεία μπορεί να υπάρχει μέσα σε φτωχά κτίρια, χωρίς τα καλύτερα εργαστήρια ή γυμναστήρια, ενδεχομένως χωρίς πολλούς καθηγητές. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει χωρίς πνευματικούς καθοδηγητές, χωρίς εμπνευσμένους δασκάλους, χωρίς ιδανικά αξίες, σεβασμό στην ιστορία, στη φύση, χωρίς καλλιέργεια στην πίστη, στον Θεό και στην ιερότητα του ανθρώπου. Αν διδάσκεται μια ηθική χωρίς ήθος, αν η τεχνολογία έχει πνίξει τις καλές τέχνες, αν η αλαζονία έχει ερυπώσει την ταπεινότητα, αν το συμφέρον έχει εξαφανίσει τη θυσία και την προσφορά, αν τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα και ο υπεροπτικός ορθολογισμός έχουν εκδιώξει την ανάγκη και το φόβο του Θεού, αν η εξυπνάδα έχει υποκαταστήσει τη σοφία, αν η παιδεία μας φτιάχνει βιολογικά άτομα με εγωιστικά δικαιώματα και όχι πρόσωπα που ξέρουν να κοινωνούν μεταξύ τους και να ξεπερνούν τη βαρύτητα του εμπαθούς εγωκεντρισμού τους, αν ο κομματικός διχασμός έχει τροπηλήσει κάθε κίνηση συμπόρευσης και ενότητας, αν τελικά δεν υπάρχουν άμυνες στις παραπάνω προκλήσεις, τότε πράγματι ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας μας. Γιατί η κρίση είναι η απώλεια και η καταστροφή των ελπίδων μας, είναι η άρνηση των προοπτικών, η αντικατάσταση της αλήθειας που μεταμορφώνει με την πραγματικότητα στην οποία παραδίδεσαι, είναι η υποκατάσταση του Θεού από το τίποτα ή από την τύχη, είναι όχι το να είσαι στο σκοτάδι, αλλά το να μην θέλεις το φως. Πολλοί μιλούν για εχθρούς και τους κατονομάζουν. Ένας είναι ο εχθρός μας και αυτός είναι ο εαυτός μας. Δεν κινδυνεύουμε από τους άλλους, ούτε από τους κακούς, ούτε από τους ισχυρούς. Κινδυνεύουμε μόνο από τον εαυτό μας. Δεν είναι απειλή το να νικήσουν οι άλλοι. Απειλή είναι το να ιτηθούμε μόνοι μας. Γι' αυτό και ελπίζουμε ότι η παρούσα κρίση κρύβει στα σπλάγνα της μια μοναδική ευκαιρία. Την ευκαιρία της αφύπνισης και της επιστροφής όλων μας σε αυτά που είχαμε και χάσαμε, σε αυτά που αποτελούν τη μητρική γλώσσα του λαού μας και που την αντικαταστήσαμε. Ας γίνουμε στο περιβάλλον μας κήρυκες της ενότητας, στον εαυτό μας δάσκαλοι της αφύπνισης και στην ευρύτερη εκπαιδευτική οικογένεια ευαγγελιστές μιας παιδείας γεμάτης όχι από ασαφείς και αόριστες ανθρωπιστικές αξίες, αλλά από τις δοκιμασμένες αξίες της ορθόδοξης πίστης, της χριστιανικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, αδελφοί μου, και να μας φωτίζει. Ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου.